Επιστροφή στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τα ίδια. Έχουμε σκοτεινά όλα εδώ. Απόλλωνας Καλαμαριάς, Απόλλωνας Πόντου πλέον. Με την ΑΕΛ είμαστε στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Είμαστε στον 8ο όμιλο και περιμένουμε πάντα το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη από τη ΔΕΗ προκειμένου να αρχίσει το παιχνίδι. Ο Κώστας Γκουντούλας, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο, έχει επισκεφτεί δύο φορές τα αποδυτήρια και έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε κάτι νεότερο? Καλησπέρα, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Όπως δεν υπάρχει ρεύμα και εκτός, δεν υπάρχει και εντός τους αποδυτήρια. Και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά και ο παρατηρητής, οι διαιτητές και τα επιτελεία των δύο ομάδων είναι στα σκοτάδια, στα αποδυτήρια του γηπέδου της Καλαμαριάς. Η πτώση της τάσης στη γύρω περιοχή επηρέασε και τον πίνακα του γηπέδου. Έχει δοθεί εντολή, μας ενημέρωσε ο κύριος Γύλος, ο παρατηρητής του παιχνιδιού, προς το συνεργείο της ΔΕΗ για να έρθει να επισκευάσει την βλάβη. Είναι καθοδόν, δεν έχουν έρθει ακόμα από το συνεργείο για την επισκευή αυτή. Το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο κανονισμός, όπως μας είπε ο κ. Βρέσκας, ο διαιτητής του αγώνα, για να περιμένει προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα ξεκινήσει το παιχνίδι ή όχι, θα το ορίσει περίπου στις 8 η ώρα. Εάν μέχρι τότε δεν έχει συμβεί κάτι, θα περιμένουμε την απόφασή του για το τι μελγενέστε για το ματς αυτό. Και επίσης, εάν έρθει η ηλεκτροδότηση, αν έρθει ο φωτισμός, τότε θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μισή ώρα με 40 λεπτά για το ζέσταμα των ομάδων και έπειτα να δοθεί η εκκίνηση και η σέντρα. Είναι λογικό αυτό, γιατί οι παίκτες πήγαν να βγουν κάποια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα οι παίκτες της ΑΕΛ, και τελικά μόλις πήγαν να ξεμητήσουν από τα αποδυτήρια, εκείνη την ώρα έγινε η πτώση τάσης. Θα περιμένουμε λοιπόν, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Άλλωστε, ακούσατε και τον Κώστα Γκουντούλα, διαστόματος Γιώργου Βρέσκα, του διαιτητή της συνάντησης της Ένωσης Πιερίας. Έχει δώσει, όχι deadline, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα χρονικό όριο μέχρι τις 8, προκειμένου να δει και αυτός τι μελιγενέστε και μέχρι την άφηξη του συνεργείου, για να αποφανθεί και το συνεργείο της ΔΕΗ, όχι μόνο στο που οφείλεται η βλάβη, αλλά το πόσο θα κάνει, πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει για να αποκατασταθεί η βλάβη. Μετά θα ακολουθήσει το ζέσταμα των παικτών, γιατί δεν μπορούν να μπουν κρύοι σε μια κρύα ιδιαίτερα βραδιά. Το μόνο που γυαλίζει αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο είναι δύο μικρές λίμνες από νερό ύστερα από την καταρακτώδη βροχή της χθεσινής και της προχθεσινής ημέρας. Αυτά προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε και πάλι στα στούντιο στην Αθήνα και ό,τι νεότερο έχουμε θα ξανακάνουμε νέα σύνδεση με την Καλαμαριά.